single resolution boards. Elke König was with us and informed us all the preparations they are doing. Μιλήσαμε μια σειρά ζητημάτων τα οποία αφορούσαν την απόφαση που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου. Πολλά πράγματα ακόμη πρέπει να γίνουν βεβαίως. Πρέπει να θεσμοθετηθούν οι κανόνες και πολλά άλλες τεχνικές λεπτομέρειες. Ήμασταν εξαιρετικά ευτυχείς από τη δουλειά που έχει ήδη κάνει ως τώρα και με χαρά θα την έχουμε και σε επόμενες συναντήσεις του Eurogroup, έτσι ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε ένα σύστημα του ECOFIN όσον αφορά τις εθνικές πιστώσεις. Ταυτοχρόνως, ένα ακόμη ζήτημα το οποίο συζητήθηκε είναι η έγκαιρη επικύρηση του IRDA και φυσικά το αντίστοιχο μηχανισμό από όλα τα κράτη-μέλη. Και είμαι εξαιρετικά ευτυχής που μπορώ να σας ανακοινώνω σήμερα ότι τουλάχιστον το Ολλανδικό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει από αυτού αύριο. Χτυπώ από τα ξύλο, βέβαια. Και βεβαίως όλα αυτά νομίζω είναι εν ώψη της 1ης Ιανουαρίου, οπότε είναι σημαντικότητα ημέρα. Το δεύτερο ζήτημα της ατζέντας ήταν η Ελλάδα. Ενημερωθήκαμε από το IMF και φυσικά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος έως τώρα. Σημαντική δουλειά η οποία έχει επιτευχθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή του προγράμματος όσον αφορά τις περαιτέρω εξελίξεις. Και νομίζω είναι μια εξαιρετικά συνεργατική διαδικασία με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Και νομίζω αυτά είναι πολύ καλά νέα για όλους μας. Λάβαμε υπόψη το ζήτημα της ανακεφαλαίωσης των τραπεζών και των stress test που έγιναν σε ελληνικές τράπεζες. Πολύ σημαντική δουλειά και εκεί που έχει επιτευχθεί ως τώρα. Αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος μάλιστα της ανακεφαλοποίησης, θα δει κανείς ότι ίσως είναι χαμηλότερο από αυτό που θα ανέμεναν οι αρχές. Όμως όλα γίνονται με έναν ήπιο τρόπο. Το επόμενο στιγμό που πρέπει να γίνει είναι να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα μέτρα που αφορούν το χρηματοοικονομικό τομέα ενώπιον μας, πριν να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακεφαλοποίησης. Ο συναδελφός μας, ο κύριος Τσακαλώτος, εκ μέρους Ελλάδος, επίσης δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία των εκκρεμών ζητημάτων, τα οποία ενδεχομένως θα γνωρίζετε ήδη. Ιδιαιτέρως αναφέρομαι στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κάποια ζητήματα που πρέπει ακόμα να γίνουν για να φτάσουμε σε μια συμφωνία και επ' αυτών των ζητημάτων. Νομίζω λοιπόν η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα και όλα αυτά είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία για να ολοκληρωθεί η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Όπως θα θυμάστε, 10 δις έχουν ήδη δοθεί σε ένα συγκεκριμένο ξεχωριστό λογαριασμό, τα οποία είναι εκεί στην περίπτωση που χρειαστούν και όταν χρειαστούν για την διαδικασία της ανακεφαλοποίησης. Ταυτοχρόνως, βέβαια, πρέπει να πω ότι οι όροι που έχουν τεθεί θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Άρα λοιπόν πρόκειται περί δύο ζητημάτων. Ένα, ξαναλέω, έχει να κάνει με την διακυβέρνηση των τραπεζών. Και το άλλο εκκρεμές και σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών οικειοκυριών. Νομίζω στις επόμενες μέρες θα καταλήξουμε σε συμφωνία για αυτά τα ζητήματα. Ούτως ή άλλως νομίζω πως το Eurogroup μέσα στην επόμενη εβδομάδα το αργότερο θα μπορέσει να αξιολογήσει τις αντίστοιχες εκθέσεις συμμόρφωσης από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, έτσι ώστε να είμαστε πιο ξεκάθαροι στον αφορά την εικόνα της διακυβέρνησης των τραπεζών και να μπορούμε έτσι στις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, να υπάρχει μια σαφής εικόνα και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο στη συνέχεια θα τεθεί υπό συζήτηση στον Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Μηχανισμό Στήριξης για να μπορούν πλέον να έχουν όλοι τους μια σαφή εικόνα για τη χρησιμοποίηση των 10 δισεκατομμυρίων προς ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, περισσότερα ή λίγο λιγότερα. Αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε σκεφτεί για τις επόμενες μέρες, συζητήσαμε και καταλήξαμε και βεβαίως έχουμε όλοι δεσμευτεί να ολοκληρώσουμε εμπροθέσμως αυτή τη διαδικασία. Τώρα, επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποια άλλα ζητήματα της σημερινής μας σύνοψης. Μιλήσαμε επίσης γενικότερα για την ανάκαμψη στην Ευρωζώνη. Η ανάκαμψη θα
συνεχίσει παρά κάποια εκρεμή οικονομικά ζητήματα στην παγκόσμια κλίμακα. Υπήρχε μια γενικότερη συμμόρφωση και ομοφωνία όσον αφορά την ακολούθηση αυτής της προώθησης των στρατηγικών μεταρρυθμίσεων σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να έχει γενικότερη Ευρωζώνη ένα δυναμικότερο μέλλον ανάπτυξης. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την Νομισματική Ένωση, υπήρχε μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την έκθεση της Προεδρίας, καθώς τον προηγούμενο Οκτώβριο είχαμε τις πρώτες προτάσεις όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν σήμερα είχαμε μια πρώτη συζήτηση όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση. Δεν έχω πολλά να πω προς το παρόν επ' αυτού. Ήταν μια πρώτη συζήτηση όπως έχει να κάνει με το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ή το υπάρχει μια μικρή διαφωνία όσον αφορά τον τίτλο. Εντάξει, ας το πούμε Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, αναφέρει ο μιλητής. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω αυτά θα ζητηθούν και τις επόμενες μέρες. Αυτά ήταν τα βασικότερα σημεία που ήθελα εγώ τουλάχιστον να αναφέρω. Ας δώσω το λόγο στον Πιέρ Μοσκόβιση. Γερούν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ίσως αναφέρω κάποια πράγματα που ακούστηκαν ήδη. Σε κάθε περίπτωση, ενημέρωσα περί των συζητήσεων που έχουν γίνει μεταξύ των θεσμών και της Ελλάδος. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν και εγώ στην πόλη των Αθηνών, όπου είχα εξαιρετικά επικοδομητικές συζητήσεις με τους Έλληνες εκπροσώπους, με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και με τον εξαιρετικό μου φίλο, τον κύριο Τσακαλώτο, που είχα τη χαρά να δω και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές είναι εξαιρετική, είναι στο ύψος των περιστάσεων, όπως και με τις υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται σε αντίστοιχα προγράμματα. Μια διαδικασία η οποία είναι εξαιρετικά καλή. Εργαζόμαστε μέρα νύχτα και δεν υπερβάλλουμε τον όρο μέρα και νύχτα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα που ακόμη υπάρχουν. Και θα ήθελα να αναφέρω τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πολύ σημαντικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, ήδη από τους πρώτους μήνες του προγράμματος, και βεβαίως και ο ρόλος των Βρεξελών ήταν πολύ σημαντικός σε αυτό. Δευτερευόντως, θα ήθελα να πω ότι υπήρχαν συγκεκριμένα μέτρα ορόσημα, όπως τα έχουμε πει, αν θέλετε, προαπαιτούμενα, τα οποία έχουν το μεγαλύτερο του μέρος ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κάποια ακόμα τα οποία είναι υπό διαβούλευση και πρόκειται φυσικά να τεθούν υπό εφαρμογή. Θα έλεγα ότι το 80% αυτών έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ακόμα ένα 20% που βρίσκονται και αυτά προς την σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια σημαντικότατη πρόοδος και αυτό μπορούμε όλοι να το πούμε και βρισκόμαστε όλοι προς την σωστή κατεύθυνση. Τρίτον, θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν ακόμη κάποια σημεία τα οποία πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση και βεβαίως πρέπει όλες οι πλευρές να κάνουν μια σημαντική προσπάθεια για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες λύσεις επί αυτών των ζητημάτων τα οποία παραμένουν ακαθόδη. Βεβαίως, μιλήσαμε για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως έχει να κάνει με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα γνωστά ως κόκκινα δάνεια. Και νομίζω ότι ο τραπεζικός τομέας πρέπει να θωρακιστεί έτσι ώστε να μπορέσουν οι πιστώσεις να ξεκινήσουν και πάλι, δηλαδή να μπορέσουν οι τράπεζες να ρίξουν χρήματα στην αγορά δανείζοντας χρήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα φυσικά χρηματοδότησης όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με την νομοθεσία αναφορικά με τις κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας, όπου υπάρχει μια έντονη συζήτηση ακόμα και πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία από τη μία θα προστατεύει τους πλέον ευάλωτους πολίτες, το οποίο προφανώς αποτελεί σημαντικότατη προσέγγιση και προτεραιότητα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά της Ευρωζώνης. Ταυτοχρόνως δεν θέλουμε κάποιος να εκμεταλλεύεται το πλέγμα προστασίας που υπάρχει για την κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να βρούμε μια ισότιμη λύση. Δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε
να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα είναι κοινώς αποδεκτή. Ιδιαιτέρως θέλουμε μια λύση η οποία θα είναι αποτελεσματική. Και βεβαίως επανέρχομαι, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και κατά σχέση με τις κατοικίες είναι δύο ζητήματα τα οποία είναι πολύ στενά συνδεδεμένα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση, εκμεταλλεύτηκα τη σημερινή συγκυρία για να μπορέσω να παρουσιάσω στους συναδέλφους τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήδη συζήτησαν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κυρίως υπογράμμισα ζητήματα που αφορούσαν την Ευρωζώνη. Όπως θα γνωρίζετε, οι σκέψεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες και βεβαίως μιλάμε ότι θα υπάρξει στους επόμενους μήνες μια διαδικασία ανάκαμψης της Ευρωζώνης. Μιλάμε για μια ανάκαμψη της τάξης 1,6% φέτος, 1,8% το 2016 και ακόμα υψηλότερα το 2017. Και βεβαίως νομίζω θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε γεγονότα που έχουν να κάνουν με το χαμηλό κόστος της τιμής και διάθεσης του πετρελαίου και βεβαίως μια χάραξη μιας κοινής στρατηγικής. Τώρα, γενικότερα θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της οικονομίας και βεβαίως όλα αυτά έχουν να κάνουν με την βελτίωση της απασχολησιμότητας που αποτελεί σημαντικότατη προτεραιότητα για όλους εμάς και ταυτοχρόνως θα πρέπει να δούμε το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως είπα και προηγουμένως, τα οποία αποτελούν ζητήματα καθόδη όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά γενικότερα για την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω και για το γεγονός των μεταναστευτικών ροών και των ροών προσφύγων που αποτελούν σημαντικότατα ζητήματα και προβλήματα και αυτό νομίζω θα πρέπει να ειδωθούν υπό ένα νέο πρίσμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε συνεργατικά σε επίπεδο Ευρώπης. Τώρα, σε ένα ακόμη σημείο, θα ήθελα να πω ότι υπήρχε μια σημαντικότατη συζήτηση σήμερα βάσει των προτάσεων που έγιναν από την Προεδρία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε ζητήματα που έχουν ολοκληρωθεί και άλλα που είναι ακόμα εκκρεμή. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεχίσει μια τέτοια συζήτηση του επόμενου μήνε. Και νομίζω ότι έω σήμερα έχουμε κάποιε συγκεκριμένε προτάσει, οι οποίε θα μα οδηγήσουν στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, περί τη Ισπανία, ενημέρωσα τον Eurogroup σήμερα περί των αποτελεσμάτων που έχουμε στα χέρια μα αναφορικά με την πρόοδο τη Ισπανική οικονομία. Συγκεκριμένα, η αναθεωρημένη έκδοση που έχουμε στα χέρια μα και θα μπορέσουμε να τη συζητήσουμε επόμενε ημέρε. Βλέπουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ισπανικού κράτους και φαίνεται ότι κατάφεραν στην Ισπανία να άρουν ορισμένα προβλήματα ανισοτήτων της οικονομίας. Βεβαίως, ο τραπεζικός τομέας και εκεί έχουν βελτιωθεί πολύ σημαντικά και νομίζω μέσω των σημαντικών διαθετικών μεταρρυθμίσεων στο συγκεκριμένο τομέα υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι η οικονομία θα πάει πολύ καλύτερα στην Ισπανία. Μιλάμε για μια ανάπτυξη που αναμένεται τάξης του 1% στην Ισπανία. Και ο ιδιωτικός τομέας είναι και αυτός ο οποίος θα λειτουργήσει καλύτερα, όχι βέβαια τον παραδοσιακό τρόπο όπως έκανε κατά το παρελθόν. Επιπλέον, αλλαγές πρέπει να συνεχίσουν να γίνουν. Τα δημοσιονομικά της Ισπανίας θα πρέπει και αυτά να τύχουν μεταρρυθμίσεων, αλλά η πρόοδος που έχει γίνει ως τώρα είναι αναμφίβολη και εξαιρετικά σημαντική. Ταυτοχρόνως, με τον Γερούν, με τον οποίο συζητήσαμε, ότι βάσει των προβλέψεων που έχουμε στα χέρια μας θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε γνωμοδοτήσεις οι οποίες συζήτηκαν σήμερα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις επί της ισπανικής οικονομίας στο άμεσο μέλλον. Ο λόγος στον Κλάους, ευχαριστούμε τους δύο συναδέλφους και φίλους. Επιτρέψτε να πω και εγώ λίγα λόγια για την Ελλάδα, το ελληνικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον ESM. Ο μηχανισμός λοιπόν αυτός από την αρχή του έχει περίπου εισφέρει 86 δισεκατομμύρια εκ των οποίων έχουμε δώσει 13 και νομίζω τα ποσά αυτά ήταν σημαντικότερα για την Ελλάδα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της προς εξωτερικούς
θεσμούς. Υπάρχουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι σε εκκρεμότητα και πρόκειται να εκταμιευθούν για την Ελλάδα όταν βεβαίως μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα τα οποία ακόμα είναι εκκρεμή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, νομίζω ότι τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση που έγινε από τον EFSM όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες είναι λιγότερο αρνητικές από ό,τι θα περίμενε κάποιος, ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε με τους προηγούμενους μήνες. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το πρόγραμμα του EFSM είναι κάτι παραπάνω από επαρκές για να μπορέσει να καλύψει τις κεφαλιακές ανάγκες των τραπεζών, οι οποίες είναι λιγότερες από τα 25 δις τα οποία είχαν αρχικώς δεσμευθεί για τις τράπεζες αυτές. Άρα λοιπόν αυτό έρχεται και επιδεικνύει, όπως είπα, ότι το πρόγραμμα αυτό είχε αρκετά χρήματα στα χέρια του για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των τραπεζών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα είναι λιγότερη η χρηματοδότηση για την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο για την Ελλάδα, γιατί αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η αύξηση αυτή θα είναι λιγότερη, και άρα λοιπόν για τον EFSM αυτό είναι επίσης σημαντικό, καθώς θα συνεχίσουμε να έχουμε μια βιώσιμη συνεργασία. Θα ήθελα επίσης να πω ότι 10 δισεκατομμύρια έχουν ήδη δεσμευτεί σε ένα ξεχωριστό λογαριασμό ιδιαιτέρως για τις ελληνικές τράπεζες από τον EFSM, έτσι ώστε τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα. Σύντομα σίγουρα, αλλά ξαναλέω, υπό την προϋπόθεση ότι οι προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα θα έχουν πλήρως ολοκληρωθεί, όπως συζητήσαμε τουλάχιστον τις προηγούμενες ώρες, και φυσικά να μένουμε εκτός της εβδομάδας να έχουμε καταλήξει συγκεκριμένη συμφωνία. Τώρα, το πρώτο πρόγραμμα του EFSM για την Ελλάδα έχει ένα ισχυρότατο αντίκτυπο τον μηχανισμό χρηματοδότησης του EFSM. Άρα λοιπόν, στα σχέδια χρηματοδότησης για τη φετινή χρονιά, για τα επόμενα 2 χρόνια, υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις και βεβαίως θα είμαστε πολύ πιο ορατοί στις αγορές, και αυτό θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε διαδικασίες αναφορικά με όριμες. Το όριμα δεν μιλάμε για ένα ομόλογο ήρθατες των 3 δις, το οποίο θα εκδοθεί τον Οκτώβριο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μας βοηθήσει να συμβάλλουμε λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά επιτόκια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι σε μακροπρόθεσμο αλλά και σε μέσο πρόθεσμο θα λειτουργήσουμε πιο θετικά. Για τον ESM υπάρχουν 2 δις τα οποία μέχρι το τέλος του χρόνου είναι εκεί σε σχέση με το συνολικό πρόγραμμα των 23 δισεκατομμυρίων για φέτος, και το EFSF επιπλέον έχει άλλα 12,5 δισεκατομμύρια. Το 2016 το ESM και το EFSM θα εκδώσουν ομόλογα της τάξης των 43 δις. Αυτά ήταν που είχα να πω. Σας ζητώ συγγνώμη για την γρήγορη παρουσιασή μου, καθώς θα πρέπει να συμμετάσχω σε μια επόμενη σύσκεψη. Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεστε να μου υποβάλλετε ερωτήματα, ξέρετε πολύ εύκολα πού μπορείτε να με βρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Κλάους, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Μην τρέχεις όμως, Κλάους, απλώς περπάτα, δεν χρειάζεται να τρέξεις. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, νομίζω η κυρία στο βάθος. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε σε απευθείας σύνδεση τη συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες.